Η πλατεία ηρών της Χρυσούπολης μεταμορφώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε μια ζωντανή φάτνη μέσα από μια αναπαράσταση από τους δημότες του Δήμου Νέστου που πρόσφεραν τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα σε όλους τους επισκέπτες και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που είχαν την ευκαιρία να νιώσουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα κοντά τους. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτινή, μπορώ να πω πριν ακόμη τα Χριστούγεννα βέβαια. Τα παιδάκια όπως βλέπετε και εσείς έχουν μαζευτεί εκεί πέρα, θα μας πούνε κάποια ύμνους και κάποια τραγούδια εορταστικά. Τι είναι άλλο να σας πω παιδιά, είναι χαρά Θεού με λίγα λόγια η σημερινή μέρα για όλο τον κόσμο, ειδικά για εμάς τους Έλληνες. Χρόνια πολλά. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και καλά Χριστούγεννα. Και καλά Χριστούγεννα. Μέρα χαράς για εμάς, έφερα το παιδάκι μου, να περάσουμε καλά όλος ο κόσμος. Και καλές γιορτές και υγεία. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Τι δώρο ζήτησες από τον Άι Βασίλη? Θέλω αντιρρόμι. Το βράδυ της Παρασκευής λοιπόν, η ιστορία της γέννησης του μικρού Χριστού ζωντάνεψε με τα ιερά πρόσωπα όπως η Μάγοι, ο Ιωσήφ και η Μαρία αλλά και η Βοσκή με τη συνοδεία λόγων διέσχισαν το κέντρο της Χρυσούπολης μέχρι να βρουν τη θέση τους στη φάτνη της πλατείας ηρώων. Ο Υιός του Θεού, ο Υιός της Παρθένου γίχνεται και έτσι αθόρυβα, τελειωτικά και ταπεινά σημειώνεται στην αιώνια πορεία η ώρα της επαναπροσέγγισης του Θεού και του ανθρώπου. Αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα των Χριστουγέννων. Να γυρίσει ο άνθρωπος το βλέμμα του στο Θεό, να πετάξει από πάνω του μίση, έχθρες, αλαζονίες, να γυρίσει στα χρόνια του τα παιδικά, όπου όλα ήταν πιο απλά, πιο αθώα. Να δει ξανά με τα μάτια του παιδιού τη νύχτα αυτή της γέννησης και να νιώσει το μεγαλείο της. Να αφήσει το αστέρι της Βιθλεέμ να του φωτίσει και το δικό του δρόμο. Βασιλιά του κόσμου, ο Γκασπάρ που προσφέρει λιβάνι, σύμβολο της θεϊκής καταγωγής του Χριστού και ο Βαλτάσαρ που προσφέρνει Σμύρνα, καθώς ο Χριστός θα θυσιαστεί για χάρη του ανθρώπου. Καλή χρονιά! Τι το ρώτησες από τον Άι Βασίλη? Δεν ξέρω. Δεν το σκέφτηκε ακόμα. Δεν το σκέφτηκε ακόμα. Μάλιστα. Σημαντική γιορτή σήμερα. Έχουμε την αναπαράσταση της φάτνης. Ναι, εδώ πέρα θα δούμε όμορφα πράγματα. Έχει οργανώσει ο Δήμος ακόμη μια χρονιά. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει και να χαρούν όλα τα παιδάκια και οι γονείς που κατέβηκαν εδώ. Τον Άι Βασίλη, τι δώρο ζήτησε? Ένα όπλο. Οι εκδηλώσεις μας ξεκίνησαν την Τετάρτη με το άναμα των φώτων της πόλης. Ήταν η πρώτη εκδήλωση που κάναμε προχθές και τώρα συνεχίζουμε με την αναπαράσταση της Φάτνης, η οποία γίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Νομίζω με μεγάλη επιτυχία. Επίσης, κάθε χρόνο τα παιδιά από τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία της περιοχής ετοιμάζουν κάτι. Φέτος, για πρώτη χρονιά, κάναμε τα αστέρια. Πέρυσι είχαμε κάνει τους αγγέλους. Τα αναποθέτουν στην πλατεία και στολίζουν για όλο το χρονικό διάστημα που είναι οι γιορτές την πλατεία μας. Γι' αυτό εξίσου μια πολύ σημαντική δράση και από τα παιδιά. Βάζει δηλαδή ουσιαστικά στα παιδιά να είναι και αυτοί ουσιαστικά πρωταγωνιστές. Και ομορφαίνει και η πόλη. Φαντάζομαι ότι το βλέπετε ότι ομορφαίνει η πόλη. Επίσης, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για όλο το μήνα. Οι πιο πολλές είναι αφιερωμένες στα παιδιά. Για μια συνεχή εβδομάδα έχουμε τα σπιτάκια μάλλον με τις ευχές των Ξωτικών, του Άι Βασίλη, το Ζαχαρόσπιτο, όπου τα παιδιά περνάνε από όλη την ημέρα. Διασκεδάζοντας, έχουμε το καρουζέλ και το τρενάκι.